Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε και σε αυτό το διήμερο, 9 και 10 ημέρες. Πάμε να φτιάξουμε λίγο εγκεφαλικά κύτταρα σε αυτό το διήμερο, γιατί θα ασχοληθούμε με ασκήσεις δεξιοτεχνίας. Θα προσπαθήσω να δείξω τρία πράγματα, τα οποία είναι ταλκάντζες, δηλαδή τρέμολο, και ρομάτζα. Θα το σπάσω το βίντεο στα τρία όμως, γιατί θα γίνει πολύ μεγάλο. Στο πρώτο αυτό κομματάκι θα ασχοληθούμε λίγο με τις τσαλκάντζες. Λοιπόν, οι τσαλκάντζες τώρα έχουν πολλά ονόματα. Όταν είχα πρώτο ξεκινήσει να παίζω μπουζούκι, από ένα θείο μου τις είχα μάθει σαν τακτήμια. Λέγονται legata, στην κιθάρα λέγεται hammer on pull off. Εντάξει, όπως και να λέγονται, το θέμα είναι πώς γίνονται. Η βασική ιδέα είναι ότι παίζεις μια νότα, ας πούμε εγώ είμαι στην νότα λα, με πρώτο. Και μετά, χωρίς να παίξω άλλη πενιά, πατάω το δάχτυλό μου σε άλλη νότα, ας πούμε στη σι ύφεση, άλλο δάχτυλο, και ακούγεται και αυτή η νότα. Άρα με μια πενιά, δύο νότες. Αυτό αν το κάνω γρήγορα ακούγεται αυτό το πράγμα. Πολύ χαρακτηριστικός ήχος στο μπουζούκι. Είναι ένα από τα εκφραστικά μέσα μου τέλος πάντων. Καλό είναι να το εξασκήσουμε. Μην περιμένετε ότι θα το βγάλετε σε δύο μέρες. Αλλά θα πάρετε μια καλή γεύση και θα κάνετε μια καλή αρχή τουλάχιστον. Αν το κάνετε κάθε μέρα και αρκετές φορές. Έτσι, αυτό είναι το κόλπο. Ειδικά σε αυτά που πρέπει να συγχρονιστεί το σώμα μας με τις εντολές που δίνει ο εγκέφαλος. Δηλαδή, εδώ πέρα το δύσκολο είναι να συγχρονίσεις. Δεν θες ούτε ταχύτητα ούτε τίποτα. Θέλεις απλά να συγχρονίσεις τα δάχτυλά σου με την μπένα σου. Δηλαδή, να παίζεις, στο ενδιάμεσο να πατάς αυτό το δάχτυλο. Μετά να ξαναπαίζεις την πρώτη νότα, να πατάς αυτό το δάχτυλο. Δηλαδή ανάμεσα από τις πενιές σου να παρεμβάλλεις άλλη μία νότα, χωρίς να παίξεις άλλη πενιά. Αυτό σιγά σιγά είναι μια συνήθεια απλά. Τώρα για να το εξασκήσουμε, εγώ θα πρότεινα να το παίξετε με τρεις νότες, με πέντε νότες και με εννιά νότες, πενιές δηλαδή. Γιατί συνήθως το παίζουμε, ας πούμε, μετρημένο. Τώρα για να μην μετράς όμως πενιές, θα πούμε το κλασικό με τις συλλαβές. Δηλαδή, τις τρεις πενιές θα τις πούμε τακαντί. Δηλαδή, όλες κάτω. Τακαντί, τακαντί, τακαντί. Αυτό το πράγμα θα κάνετε, αλλά αργά. Τακαντί. Τελευταία πενιά μου δεν την ξανακαπακώνω, δεν κάνω αυτό. Θέλω να ακουστεί η τελευταία. Οπότε. Μετά. Το κάνω και κάτω πάνω κάτω, όχι μόνο με κάτω τις πενιές. Τακαντί, τακαντί, τακαντί. Μετά πάλι με κάτω πενιές κάνω 5. Τακαντί μητά θα το πω. Τακαντί μητά, τακαντί μητά. Και με κάτω πάνω πενιά. Τακαντί μητά. Και με 9 πενιές, δηλαδή τακαντί μητά, τακαντί μητά. Και με κάτω πάνω την πενιά. Τώρα, δεν θα ξεσκίσω μόνο αυτά τα δύο δάχτυλα, ένα και δύο. Θα ξεσκίσω και τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Με ένα-δύο δάχτυλα μπορώ να κάνω επίσης δύο τάσεις στα απόσταση. Άρα. Τα ίδια, έτσι, όλες τις πενιές που κάναμε. Μετά θα πάω με ένα-τρία. Θα παίξω δύο τάσεις στα απόσταση. Και θα παίξω και τρία τάστα απόσταση. Επίσης, μετά με ένα τέσσερα. Τρία τάστα απόσταση. Και τέσσερα τάστα απόσταση. Μετά θα κάνω δύο-τρία. Ένα τάστο μόνο.
Μετά θα κάνω 2-4. Δύο τάσεις απόσταση. Και εκεί θα σταματήσω. Το 3-4 είναι αδύναμο, δεν το χρησιμοποιώ γενικά, οπότε μην το εξασκήσετε. Τα πρότεινα. Αν θέλετε, εξασκήσετε το έτσι, αλλά εγώ δεν το χρησιμοποιώ, ας πούμε. Τώρα, για να το πετύχουμε, να πω απλά κάποιες λεπτομέρειες. Είναι λίγο γεσπασίκλες αυτό, αλλά δεν πειράζει, θα το πω. Όποιος θυμάται από το σχολείο ή αν κάποιος αν πηγαίνει ακόμα σχολείο βασικά, η κινητική ενέργεια έχει ένα τύπο, ένα δεύτερο μάζα επί ταχύτητα στο τετράγωνο. Άρα λοιπόν, όσο περισσότερη μάζα έχω και όσο περισσότερη ταχύτητα, τόσο μεγαλύτερη κινητική ενέργεια. Η ενέργεια που έχει το δάχτυλό μου όταν κινείται πριν πέσει στη χορδή. Θέλω να έχω μεγάλη κινητική ενέργεια και να τη μεταφέρω όσο μπορώ στη χορδή για να κινηθεί μετά, να ακουστεί αυτό το πράγμα. Για να το κάνω αυτό, θέλω μάζα και ταχύτητα λοιπόν, για να έχω ενέργεια. Η μάζα είναι η μάζα που έχει το δάχτυλό μου, έτσι δεν αλλάζει. Παρ' όλα αυτά μπορώ να βάλω περισσότερη μάζα να συμμετέχει στην κρούση εδώ πέρα, δηλαδή το δάχτυλο όταν πέφτει πάνω στη χορδή. Πώς θα το κάνω αυτό? Απλά δεν θέλω να το γέρνω το δάχτυλο, θέλω να πέφτει κάθετο, να πέφτει όσο μεγαλύτερη μάζα γίνεται πιο κάθετα πάνω στη χορδή. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι η ταχύτητα. Για να έχει ταχύτητα το δάχτυλο, δεν πρέπει να το σφίξω. Αν πας να ρίξεις μια μπουνιά και σφίξεις το χέρι σου εξ αρχής, δεν μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα για να μεταφέρει κινητική ενέργεια. Πρέπει να το έχεις χαλαρό και μόνο στο τέλος το σφίγγεις. Αυτό δεν χρειάζεται καν να το σφίξεις ποτέ, γιατί τη δουλειά του θα την κάνει το κόκαλο. Το έχεις χαλαρό και πέφτει πάνω σαν σφυρί στην ταστιέρα. Γι' αυτό στα αγγλικά λέγεται και hammer on. Σφυροκοπάμε δηλαδή την ταστιέρα. Χαλαρό όμως, δεν το σφίγγουμε. Και επίσης κινείται από εδώ πέρα. Το σημείο περιστροφής είναι εδώ. Η πρώτη άρθρωση που ενώνει την παλάμη με το δάχτυλο. Δεν θα κουνήσω δηλαδή το δάχτυλό μου από εδώ όλο αυτό να κάνει, αλλά όλο είναι σταθερό και κουνιέται από την άρθρωση εδώ. Το ίδιο και με τα άλλα δάχτυλα. Δεν τα ανοίγω κλείνω έτσι δηλαδή. Λοιπόν, αυτό είναι η μία ταλκάντζα. Πολλά είπαμε για αυτήν. Υπάρχει και η άλλη, η ανάποδη. Δηλαδή, παίζω πρώτα την πάνω νότα και μετά την κάτω. Αυτή δεν είναι τόσο συνηθισμένη βέβαια, αλλά υπάρχει, ειδικά στα παλιά κομμάτια υπάρχει αρκετά. Και σε τραγούδια και σε ταξίμια κυρίως. Ας πούμε, το πιο διάσημο ταξίμι είναι το μινόρι του Τεκέ. Εκεί πέρα ξεκινάει το μπουζούκι με μια τέτοια ανάποδη τσαλκάντζα. Αν έχετε δει στην εισαγωγή, αν έχετε ακούσει ή βάλετε να ακούσετε, κάνει ένα τέτοιο. Και συνεχίζει μετά. Αλλά ξεκινάει με αυτό το πράγμα. Σε τραγούδι, ας πούμε, ένα ωραίο παράδειγμα είναι στο ρίξι τσιγκάνα τα χαρτιά του Βαμβακάρη. Ξεκινάει έτσι η εισαγωγή. Εδώ έχει μια τσαλκάντζα. Πώς την κάνουμε τώρα? Είναι πολύ απλή, απλά παίζεις την νότα κάπου και σηκώνεις το δάχτυλο να ακουστεί η επόμενη ή από πίσω. Έχει όμως ένα κολπάκι, το οποίο εγώ το έχω πάρει από την κιθάρα με αυτό. Το pull off, για να το κάνεις, δεν σηκώνεις απλά το δάχτυλο, αλλά κάνει και μια κίνηση στο δάχτυλο, μια έτσι να σύρει, το σέρνεις πάνω στη χορδή για να ακουστεί η χορδή, σαν να θες να παίξεις τη χορδή. Το σέρνεις δηλαδή κάτω και διαγώνια πίσω. Άρα όταν έχεις εδώ πατημένη ήδη και εγώ με αυτό το δάχτυλο σύρω τη χορδή, μπορώ να βγάλω ήχο χωρίς να παίξω τίποτα. Ενώ αν απλά το σηκώσω, δεν βγάζει ήχο. Αν το σύρω πάνω στη χορδή, θα βγάλει. Αυτή τη μικρή κινησούλα λοιπόν, την κάνω και όταν παίζω την πενιά. Δηλαδή, θα παίξω την πενιά και καθώς το βγάζω, δεν το σηκώνω απλά, το σέρνω προς τα κάτω για να βοηθήσει την επόμενη νότα να ακουστεί. Δεν ξέρω αν θα ακουστεί η διαφορά τώρα, θα το κάνω με και χωρίς αυτό. Δεν ξέρω αν θα ακουστεί στην κάμερα.
Λοιπόν, χωρίς, ακούγεται έτσι. Με αυτό το κόλπο. Η δεύτερη νότα ακούγεται περισσότερο. Αυτό το εξασκείται τώρα. Δεν μπορείς να το κάνεις συνεχόμενο όπως την προηγούμενη άσκηση, δηλαδή. Αυτό το κάνεις μια φορά και τελείωσε. Συνήθως όταν έχουμε κατάβαση, αλλά και εδώ. Ναι, και ανάβαση. Αλλά γίνεται μια φορά. Δεν γίνεται συνεχόμενα. Παρ' όλα αυτά το εξασκείται και με τα υπόλοιπα δάχτυλα. Δηλαδή, πρώτο-δεύτερο το κάναμε. Πρώτο-δεύτερο, ναι. Να ανοίξουμε και δύο τάστα. Μετά να το κάνουμε με πρώτο-τρίτο. Με πρώτο-τρίτο στα τρία τάστα. Και με τέταρτο. Τρία τάστα και τέσσερα. Όλους τους συνδυασμούς χρειάζονται. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο, στο τρέμολο. Να πούμε κάποια πραγματάκια εκεί. Καλή μελέτη, παιδιά.